Μαδρίτη και έχει αποφύγει τουλάχιστον μέχρι στιγμή σε επιθέσεις του Ολλανδού αρκετές φορές ο Γιάννης. Παρόλο το νεαρό της ηλικίας του, έχει αρκετούς αγώνες, είναι έμπειρος αθλητής και σίγουρα έχει πολύ μέλλον μπροστά του. Γιάννης Θεοφάνους εδώ έχει αλλάξει και έχει μπει στο κλίμα των αγώνων και δείχνει τα παρέμβαση του οδηγίες. Σίγουρα. Ξεκίνημα δεύτερο γύρου λοιπόν. Καλή επιτυχία στον Γιάννη Μιχαλόπουλο. Πολύ καλή κίνηση. Δουλεύει τα χέρια του. Αποφεύγει τον αντίπαλό του που θα θέλει να τον κλείσει εκεί με τα γόνατα. Πολύ καλό. Καλό, πολύ καλό φύρμα από τον Γιάννη Μιχαλόπουλο. Προήθησε λίγο και το χάσιμο εκεί της ισορροπίας, αλλά ήταν πολύ καλό, πολύ αγκαίο. Φωνάζει ο Γιάννης Θεοφάνους για τις προσποιήσεις του Ολλανδού. Ακόμα ένα από το εδώ. Αυτό νομίζω έκανε ζημιά στον Ολλανδό. Κάτι έπαθε εκεί με το πόδι του. Δείχνει να υποφέρει, δείχνει να πονάει. Έχει τα χέρια. Τελείωσε ο αγώνας. Το διατηρητή στο παιχνίδι. Τελείωσε ο αγώνας. Εντυπωσιακή νίκη για τον Μιχαλόπουλο. Δεν δείχνει να το πιστεύει ο νεαρός πρωταθλητής. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Γιάννη Μιχαλόπουλο. Έχει μυγεί στις αγκαλιές. Για να φάνουν και το υπόλοιπο επιτελείο του Fight Club Γαλάτσι. Ο Ολλανδός υποφέρει πάντως. Κάποιο πρόβλημα εκεί με το γόνατό του. Γόνατο δείχνει να έχει πρόβλημα. Στο λάκτισμα. Ίσως κάποιο πλαϊνό λάκτισμα τον βρήκε πάνω στο σύνδεσμο. Γιάννης Μιχαλόπουλος, έχετε και τα συγχαρητήρια και από τον Ramon Dekkers. Πανευτυχής και δίκαιο ο Μιχαλόπουλος, πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω ένα πολύ θερμό χειροκρότημα για τον Γερόνιμο Τεϊκό, την μόλις 14 χρονών. Πειθαρχία και σεβασμό στους, ανάμεσα στους δύο αντιπάλους πάντα. Αυτό είναι το κυριότερο. Γιάννης Θεοφάνους. Ας ελπίσουμε να μην έχει τίποτα σοβαρό ο Ολλανδός, να είναι ξανά γρήγορα πίσω στις προπονήσεις του. Και πάλι σε επανάληψη το χτύπημα που καθόρισε τον αγώνα. Εδώ θα είναι το σαν να φαίνεται στραβοπάτημα, σαν να φαίνεται από την φορά που υπήρχε. Εδώ θα πάνε. Βρήκαν γόνατο με γόνατο μου. Τον ανάγκασε και στον έρθει εκτός της ισορροπίας. Να αλλάξει δηλαδή από τα χτυπήματα τη θέση του σώματός του, οπότε... Τέλος το αποτέλεσμα μετράει, τέλος, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Το 2-1 λοιπόν προηγείται η ελληνική ομάδα της ομάδας του Ramon Dekkers. Κύριε Κωτή, αγώνες, η καλύτερη ομάδα θα πάρει και το βράδυ. Και περνάμε στο τέταρτο αγώνα με όρους low kick. Low kick moves στην κατηγορία των 71 κιλών, 71 kilos, είναι τρεις γύρι των 2 λεπτών, 3 rounds